Ακόμα πιο δύσκολο γίνεται το σύστημα διακανονισμού στη ΔΕΗ. Τα δεδομένα αλλάζουν προς το χειρότερο, με τους καταναλωτές να πρέπει να πληρώνουν λιγότερες δόσεις και μεγαλύτερα ποσά. Ενώ ξέραμε ότι ήταν μέχρι 36 δόσεις, πια πάβει αυτό. Από εδώ και πέρα θα είναι μέχρι 12 δόσεις. Και ανάλογα με το μέσο όρο των μηνιαίων λογαριασμών, θα βγαίνει και η προκαταβολή που πρέπει να δοθεί σε πρώτη φάση. Αν είναι μέχρι 100 ο μέσος όρος είναι το 10%, πάνω από 100 μέχρι 250 το 15% και πάνω από τα 250 ευρώ ο μέσος όρος το 20% θα πρέπει να δοθεί άμεσα σαν πρώτη δόση και μετά οι υπόλοιπες θα είναι άλλες 11 δόσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή κάθε προσπάθεια διακανονισμού έχει αποτύχει. Ο κ. Κανελόπουλος εξηγεί πως αν εξ αρχής υπήρχε σύστημα έκδοσης μηνιαίων λογαριασμών, θα ήταν καλύτερη η κατάσταση στην επιχείρηση. Δυστυχώς οι διοικούντες, το μοναδικό πρόβλημα που δεν είδαν ποτέ, παρόλο που τους τονίζαμε, είναι ότι το πρόβλημα δεν έχει ο πολίτης να πληρώσει τη δόση των 30 ή των 50 ευρώ το μήνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι συσσωρευμένες οφειλές που ερχόταν από την κατανάλωση ενός τετραμήνου που έπρεπε να πληρώσει 200 και 300 και 400. Πολλές φορές, όταν είναι η περίοδο του χειμώνα, ένα 500 άμεσα. Τέτοια εποχή αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε. Αν είχαν τότε προχωρήσει στην έκδοση των μηνιαίων λογαριασμών ή τη δυνατότητα μερικής αποπληρωμής και δόσης ενός τρέχον λογαριασμού, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της μη εισπραξιμότητας και την ανάγκη να γίνεται κάθε τόσο και λιγάκι. Το σίγουρο είναι ότι έχουν συσσωρευτεί οφειλές για τους περισσότερους καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν.